Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του vlog μου. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το δεύτερο μέρος του βίντεο που είχα κάνει σχετικά με, το... με την εργασία ως προγραμματιστής. Ένα βίντεο το οποίο έχει αρχίσει και παίρνει κάποια views, οπότε θεώρησα ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, άρα θα ήθελα λίγο να εμβαθύνω σε ένα άλλο ζήτημα που νομίζω δεν το είχα... Ε, δεν είχα ασχοληθεί πολύ με αυτό σε εκείνο το βίντεο και έχει να κάνει με τους μισθούς που μπορεί να περιμένει κάποιος ε, που εργάζεται σαν προγραμματιστής ε, και ειδικά αν σκέφτεται να μπει ε, στον συγκεκριμένο κλάδο. Ε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι ε, πιστεύω γενικά οι μισθοί που παίζουν στην, στον κλάδο αυτό ε, είναι καλύτεροι σε σχέση με άλλους κλάδους δεν αμφιβάλλω ότι θα υπάρχουν και καλύτεροι κλάδοι ε, μισθολογικά αλλά νομίζω ότι είναι μέσα στους καλούς κλάδους ε, και όχι μόνο από όψη ε, μισθών αλλά και από όψη εργασιακού περιβάλλοντος γενικότερα ε, τώρα συγκεκριμένα για τους μισθούς ένας προγραμματιστής ένας entry level προγραμματιστής δηλαδή που δεν έχει καθόλου εργασιακή εμπειρία ε, και ξεκινάει να ψάχνει για εργασία σαν προγραμματιστής. Νομίζω ότι το ρεαλιστικό σενάριο είναι από 600 μέχρι 800 καθαρά. Τα 600 είναι πολύ λίγα στην ουσία, τα 800 μάλλον είναι πολλά, μάλλον δύσκολα θα τα βρει. Ε, τα 600, αν του τα προσφέρει μια εταιρεία, μάλλον δεν έχει κάνει την, καλή επιλογή, την καλύτερη επιλογή για εταιρεία. Μάλλον. Ε, θεωρώ ότι ένα πιο λογικό, ένας πιο λογικός ε, μισθός για entry level είναι τα 700 ευρώ. Φυσικά αυτό εξαρτάται και από τις σπουδές που έχεις κάνει ε, και από το πώς πήγε η συνέντευξη που έκανες ε, και αν πήγε καλά το τεχνικό, η τεχνική συνέντευξη που ενδεχομένως να έγινε ή η εργασία που έκανες. Ε, Κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη τέλο πάντων, κατά τη διάρκεια τη διαδικασία μάλλον. Ε, δεν νομίζω, δηλαδή, περισσότερα από τα 800 προσωπικά τα ακούω με πολύ δυσπιστία. Δηλαδή, δεν ξέρω αν όντω ισχύουν. Ε, τώρα, ε, νομίζω είναι μία, δηλαδή, 700 με 800 είναι μία καλή αρχή, θεωρώ, για κάποιον. Ειδικά κάποιον νεότερο σε ηλικία ενδεχομένω. Από εκεί και πέρα. Ε, όταν συμπληρώσει ένα χρόνο, νομίζω ότι από εκεί και πέρα μια λογική, ένας λογικός μισθός είναι κάτι μεταξύ 900 και 1000 ή 1100 ευρώ. Πάλι όμως θεωρώ ότι το 900 είναι το μίνιμουμ μου ουσιαστικά και το 1100 μάλλον είναι υπερβολικό. Δηλαδή ενδεχομένως θα πρέπει να πουλήσεις πάρα πολύ καλά τον εαυτό σου για να βρεις τα 1.100. Σε αυτό το σημείο να πω το εξή. Δεδομένου ότι έχεις ένα χρόνο αυτό σημαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις ότι είσαι ήδη σε κάποια εταιρεία και είτε διαπραγματεύεσαι με την εταιρεία στην οποία βρίσκεσαι, είτε ψάχνεις κάτι άλλο. Δηλαδή διαπραγματεύεσαι με άλλες εταιρείε. Δηλαδή κοιτάς να φύγεις από την εταιρεία που βρίσκεσαι. Ε... Συνήθως ε, μια νέα εταιρεία, δηλαδή όχι η εταιρεία που βρίσκεσαι, Συνήθως θα σου προσφέρει περισσότερα από την εταιρεία που είσαι. Δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να βρω έναν συγκεκριμένο λόγο γι' αυτό. Κάποιοι πιο έξυπνοι Ίσως να μπορούν να σκεφτούν κάτι, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Γενικά, και θα το πω και στη συνέχεια έτσι κι αλλιώ αυτό, ε, μάλλον ο πιο γρήγορο τρόπο για να αυξήσει το μισθό σου είναι το λεγόμενο job hopping, δηλαδή να αλλάζει εταιρείε σχετικά τακτικά. Θα πω όμως περισσότερα γι' αυτό στη συνέχεια του βίντεο. Ε, εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι κάτι μεταξύ 900 και 1000 ευρώ είναι μια, ένας λογικός μισθός ε, για μετά από ένα ε, χρόνο προϋπηρεσίας. Και νομίζω ότι είναι και ένας αξιοπρεπής ε, μισθός, τουλάχιστον για τα ελληνικά ε, δεδομένα. Από εκεί και πέρα, τον δεύτερο χρόνο, πιστεύω ότι Μπορείς να χτυπήσει κάτι μεταξύ 1100 και 1200, 1300 ενδεχομένως. Γενικά νομίζω ότι υπάρχει αυτό το pattern, δηλαδή ανα χρόνο τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια μπορείς να υπολογίζεις σε μία αύξηση τη τάξη των 200 ευρώ περίπου. Ε, πιστεύω ότι μπορείς να το, ακόμα και αν δεν το δώσει η εταιρεία στην οποία βρίσκεσαι, πιστεύω ότι θα στο δώσει κάποια άλλη εταιρεία. Ε, και βέβαια από εκεί και πέρα άμα φτάσεις σε επίπεδα senior δηλαδή έχεις πολλά χρόνια κτλ. σίγουρα θα έχουν και μισθεί της τάξης των 2.000 ευρώ ακόμα και 3.000 ευρώ αλλά φυσικά εκεί πρέπει να πραγματικά να έχεις προπηρεσία και να είσαι πραγματικά καλός μιλάμε πάντα αυτό δεν το είπα η αλήθεια είναι αλλά ε, μιλάμε πάντα για καθαρά τώρα όχι μεικτά ανέφερα προηγουμένως το θέμα του job hopping το, η αλλαγή δηλαδή, η σχετική, σχετικά τακτική αλλαγή ε, εταιρεία. Αυτό είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι με την έννοια ότι ε, σίγουρα μπορεί κάποιος να μην θέλει και τις πολλές αλλαγές, δηλαδή κάπου που έχει συνηθίσει ε, να θέλει να παραμείνει εκεί για τους χύψη λόγους. Ε, σίγουρα όταν πας σε μια καινούργια εταιρεία ε, δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσεις. Ε, όσο και να γνωρίζεις την εταιρεία αυτή, είναι, δεν έχει εργαστεί εσύ ο ίδιος, μπορείς να ακούσει μόνο πράγματα από άλλου, αλλά σίγουρα είναι αλλιώς να το ζήσεις εσύ. Οπότε μπορεί κάποιος να πει, προτιμώ τα σίγουρα κατά μία έννοια, δηλαδή, ε, ναι, μεν θα πάρω λιγότερα χρήματα από ότι αν πήγαινα σε μία άλλη εταιρεία, όμω ε, 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 ξέρω τι έχω εδώ πέρα, μ' αρέσει το περιβάλλον, δεν θέλω να αλλάξω. Όπως και να έχει όμως, ο πιο γρήγορος τρόπος και ο πιο δηλαδή, σίγουρος για να αυξηθεί ο μισθός σου είναι να αλλάζεις εταιρείες. Τώρα, δεν λέω να αλλάζεις εταιρείες ανά ένα μήνα, ανά δύο μήνες, ανά έξι μήνες, ε, αλλά νομίζω ότι ανά δύο χρόνια περίπου, νομίζω είναι μια λογική, ένα λογικό χρονικό διάστημα για να πεις, ε, ίσως πρέπει να δω και κάτι άλλο. Αναλόγως βέβαια και με το πώς θα πηγαίνεις στην εταιρεία που βρίσκεσαι. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή ένας κανόνας που τον ακολουθούμε σε κάθε περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι οι δύο χρόνια είναι και με την έννοια ότι και έχεις προσφέρει στην εταιρεία στην οποία βρίσκεσαι και έχεις μάθει καλά το business ενδεχομένως του project στο οποίο ήσουν και επίσης δεν χτυπάει και πολύ άσχημα στο βιογραφικό σου. Δηλαδή αλλιώς είναι να βλέπουν οι recruiters ή τέλος πάντων οι νέες εταιρείες ότι α, αυτός ανά ένα χρόνο ας πούμε αλλάζει εταιρείε. άρα θα περιμένουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και με εμά κατά πάσα πιθανότητα. Ενώ το δύο χρόνια ακούγεται πιο λογικό. Λέει ο άλλο, οκ, okay, θα επενδύσω σε αυτόν τον υπάλληλο, θα μάθει, θα του πάρει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να μάθει το business του project, αλλά από εκεί πέρα θα προλάβει να γίνει παραγωγικό, θα πάρω πίσω την επένδυσή μου. Τέλος, να πω ότι σίγουρα μεγάλο ρόλο σε όλα αυτά παίζει και το πόσα θα ζητήσει. Δηλαδή, ε, εάν ε, κακά τα ψέματα όταν πάσε σε μια συνέντευξη και σε ρωτάνε πόσα θέλεις πόσα, με πόσα θα σου είναι ευχαριστημένος πολλοί κόσμος φοβάται η αλήθεια είναι γιατί λες τώρα άμα ζητήσω πολλά μπορεί να μου πούνε δε, να μην το σκεφτούν καν άμα ζητήσω α, λίγα ότι θα είμαι πιο αρεστός άρα θα έχω περισσότερες πιθανότητες και όχι μόνο αυτό μπορεί να σκεφτείς ότι ε, αν ζητήσω λίγα, μετά δεν θα έχουν και τι τρελέ προσδοκίε από μένα. Οπότε θα είμαι πιο χαλαρό. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα πολλέ φορέ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν αυτό, δηλαδή μπορούν να ζητήσουν να πάνε και να πούνε: Εγώ έχω ξέρω εγώ, τόσα χρόνια προπηρήσια. Θέλω τόσα χρήματα. Και να έχουν την άνεση του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ε, τώρα, ε, αυτό είναι επαναλαμβάνω θέμα χαρακτήρα. Μακάρι να μπορεί κάποιο να το κάνει. Πάντω σε γενικέ γραμμέ αυτό που ισχύει είναι ότι αυτά που θα ζητήσει. Συνήθως αυτά θα σου δώσουν και όλας, με την έννοια ότι, δεν λέω ότι άμα πεις οι 2.000 θα, θα δώσουν, αλλά αν πεις κάτι κατώτερο από αυτά που ενδεχομένως και να δικαιούσε, αυτά θα πάρεις συνήθως. Δεν θα σου δώσουν, δηλαδή από μόνοι τους θα πούνε, α, ας του δώσουμε παραπάνω, ξέρω εγώ. Ε, αυτά σε γενικές γραμμές. Ε, ό,τι απορίες έχετε, μπορείτε να αφήσετε μήνυμα από κάτω. Ε, ελπίζω αυτό το βίντεο να βοήθησε κάποιο κόσμο. Και, και συγγνώμη να πω και κάτι τελευταίο για να μην, μου, για να μην μείνει και αυτό. Ε, το θέμα του εξωτερικού. Ε, σίγουρα οι μισθοί που υπάρχουν στο εξωτερικό είναι καλύτεροι από ό,τι είναι στην Ελλάδα, ε, ειδικά σε κάποιες χώρες βέβαια. Ε, βέβαια αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το κατά πόσο αξίζει κάποιος να φύγει στο εξωτερικό. Πάντως σίγουρα με το να φύγει στο εξωτερικό θα έχει ε, ε, καλύτερο μισθό. Ε, βέβαια, εδώ να βάλουμε ένα, μια παρατήρηση πολύ σημαντική ότι μην ακούτε π.χ. θα πάω στο Βέλγιο και μπορεί να έχω μισθό 3.000 ευρώ και να πω τι ωραία, ε, γιατί 3.000 ευρώ δεν έχουν την ίδια αξία στο Βέλγιο ε, με αυτή που έχουν εδώ, δεδομένου ότι τα ενίκια εκεί είναι πάρα πολύ πιο υψηλά. Αυτό είναι, βέβαια όμως είναι ένα άλλο θέμα. Ε, εν περιλήψει απλά να πω πάνω σε αυτό ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι Εάν είναι κάποιος να πάει στο εξωτερικό, να το κάνει εφόσον έχει ήδη κάποια χρόνια προϋπηρεσίας ώστε να χτυπήσει ένα πραγματικά καλό μισθό εκεί πέρα, ώστε να ζει άνετα. Δεν νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερο νόημα ένας entry level να, να φύγει κατευθείαν ε, για το εξωτερικό διότι ειδικά τον πρώτο καιρό σίγουρα θα δυσκολευτεί. Θα πρέπει λογικά να συγκατοικήσει με άλλους. Ε, να είναι προσεκτικός σίγουρα πάντως μην περιμένει ότι θα βάλει λεφτά στην άκρη φα... αυτό που φαντάζονται οι μερικοί ότι εντάξει θα πάω στο εξωτερικό και θα... και θα κάνω ζωάρα και θα βάζω και 1500 ευρώ στην πάντα ε... και θα κάνω λεφτά αυτό στην αρχή τουλάχιστον αποκλείεται να γίνει ίσως μετά από κάποια χρόνια ή μάλλον σχεδόν σίγουρα μετά από κάποια χρόνια και δεδομένου ότι υπάρχει ζήτηση ε, θα, σίγουρα θα, θα μπορέσεις να αναζητήσεις έναν πάρα πολύ καλό μισθό στο εξωτερικό. Όμως, σε τελική ανάλυση, αν μπορείς και στην Ελλάδα να χτυπήσεις κάτι, στα, εγώ λέω στα 2.000 ή 3.000 ευρώ, τώρα αναλόγως βέβαια και με τις απαιτήσεις που έχει κάποιος, αλλά νομίζω ότι είναι ένας μισθός που σίγουρα μπορεί να σου παρέχει μια, ε, μια άνεση στη ζωή σου. Αυτά, μην γίνει πολύ μεγαλύτερο το βίντεο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Όπως είπα και πριν, ό,τι απορίες έχετε, ε, μπορείτε να αφήσετε comment. Ε, και θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. Γεια χαρά.